Επίκαιρη επερώτηση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Κάρτα του Πολίτη συζητήθηκε στη Βουλή. Το κράτος πρέπει να σέβεται τις θρησκευτικές πεπιθήσεις όλων και πρέπει να σεβαστεί όλους όσοι δεν θέλουν να παραλάβουν την Κάρτα του Πολίτη, τόνισαν οι επερωτώντες βουλευτές, λέγοντας ότι καταπατώνται βασικά δικαιώματα των πολιτών. Η Κάρτα του Πολίτη δεν έχει σχέση ούτε με τις θρησκευτικές ελευθερίες, ούτε με τις θρησκευτικές μειονότητες, παρά μόνο με τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και του επιχειρηματία. Απάντησε η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδόρα Τζάκρη. Αναπτύσσοντας την επερώτηση, οι βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Αθανάσιος Πλεύρης, Κώστας Αϊβαλιώτης, Ηλίας Πολατίδης, Αλέκος Χρυσανθακόπουλος, Άγγελος Κολοκοτρώνης και Ουρανία Παπανδρίου Παδάκη ζήτησαν η απόκτηση της Κάρτας του Πολίτη που παραβιάζει, όπως είπαν, ατομικά και θρησκευτικά δικαιώματα να είναι προαιρετική. Επειδή εύκολα εδώ πέρα είναι να προσπαθούμε να βάζουμε ταμπέλες και ετικέτες στους ανθρώπους και όσους διαμαρτύρονται γι' αυτό ένα χαρακτηριστικό ρατσισμού, να μαζεύονται χιλιάδες κόσμος και απάντηση να είναι «έλα μωρέ, κάποιοι γραφικοί είναι αυτοί», πρέπει αυτό επιτέλους να κοπεί. Πρέπει να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να δούμε άρθρα που γράφονται και επιστημονικά νομικά άρθρα και πάρτε μια σειρά από άρθρα που υπάρχουν και στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, που δεν μένει μόνο στο κομμάτι το θρησκευτικό, αλλά μπαίνει και σε ένα κομμάτι νομικό, προβλήματα τα οποία υπάρχουν και πρέπει επιτέλους να απαντήσετε σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία γύρω από αυτήν την κάρτα και να μην έχετε βγει επίσημα να μας πείτε ποιες είναι οι προδιαγραφές, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και αν αυτή η κάρτα, όταν και αν έρθει, θα έχει χαρακτηριστικά υποχρεωτικής απόκτησης ή προαιρετικής. Η Υφυπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδόρα Τζάκρη τόνισε ότι η Κάρτα του Πολίτη δεν σχετίζεται με τις θρησκευτικές ελευθερίες, παρά αποτελεί καινοτομία που στόχο έχει να αλλάξει το σύστημα παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. Η Κάρτα του Πολίτη θα αποτελέσει ακριβώς το βασικό όχημα, το μέσο για να περάσουμε στη μετακέπ εποχή. Για την ταχεία μετάβασή μας ακριβώς προς την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και σε καμιά των περιπτώσεων δεν αποτελεί ούτε το όχημα, ούτε το μέσο, ούτε για την περιστολή, ούτε για την κατάργηση των ατομικών ελευθεριών. Σε καμιά των περιπτώσεων δεν αποτελεί ηλεκτρονικό βραχιόλι. Θα αποτελεί ακριβώς το ψηφιακό κλειδί εισαγωγής των πολιτών στον κόσμο της ακριβώς των ψηφιακών υπηρεσιών. Για τους πολίτες που επιθυμούν και μόνο για αυτούς, η Κάρτα του Πολίτη θα επιτρέπει την πλουστοποίηση της ταυτότητάς τους, την λεγόμενη δηλαδή ψηφιακή αυτοδικοποίηση. Αυτός είναι ένας όρος διεθνής. Με σκοπό την πρόσβασή τους σε σημαντικού εύρους ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται ή θα αναπτυχθούν τόσο από τη δημόσια διοίκηση όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Για τους πολίτες που επιθυμούν πάλι και μόνο για αυτούς, θα παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων, στο πλαίσιο πάντα της ισχύουσας νομοθεσίας. Το λόγο πήραν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Ότι ο διαχειριστής του συστήματος, στο οποίο ηλεκτρονικό σύστημα θα στηρίζεται η χρήση της κάρτας αυτής, θα έχει μπροστά του όλο το προφίλ ενός ανθρώπου, μέσω των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων, που λέει ο κύριος Πολατίδης. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι αυτός που θα έχει πρόσβαση στις βάσεις των δεδομένων θα ξέρει το εργασιακό σου προφίλ, το ιατρικό προφίλ, που λέει η κυρία Παπανδρέου, το καταναλωτικό προφίλ. Άρα αυτός ο άνθρωπος θα είναι πάρα πολύ ικανός, ο διαχειριστής του συστήματος, είτε να απειλήσει εμένα τον πολίτη, να με εξαναγκάσει σε συμπεριφορές που δεν θέλω, πράγμα που σημαίνει ότι καταπατά βασικά ανθρώπινα, ατομικά και συνταγματικά μου δικαιώματα. Σήμερα ο λαός, παρά την επίδοσή του την ιδιαίτερη σε αυτό το παιχνίδι του λαϊκισμού, παρά την άρτια παρουσίαση σήμερα όλων των αντιφάσεών του, ήταν κατά βάση άσφερος. Γιατί πιστεύω ότι δεν προστάτευσε τα στελέχη του λαός ο Αλέκος Χρυσανθακόπουλος από την προηγούμενη θητεία του στη μαρξιστική παιδεία. Υπάρχει μια θεμελιώδης έκφραση του Μάρξ ότι ό,τι για πρώτη φορά στην ιστορία παρουσιάζεται ως τραγωδία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Εδώ ζήσαμε μια φάρσα. Ποια είναι η φάρσα? Ότι επιχειρήθηκε να στηθεί το σκηνικό των ταυτοτήτων του 2000 από φορμή την Κάρτα του Πολίτη του 2011. Υπάρχουν δεν υπάρχουν τρεις αριθμοί και τρεις κάρτες για τον Έλληνα πολίτη? Δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα? Δεν υπάρχει ο αριθμός φορολογικού μητρώου?
Δεν υπάρχει ο ΆΜΚΑ, το αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Τι σας εμποδίζει το κράτος με την δήλωση της ταυτότητος του αριθμού των τριών αυτών δημοσίων εγγράφων να παρέχει όλη την εξυπηρέτηση στον Έλληνα πολίτη? Τι σας εμποδίζει να το κάνετε αυτό? Αλλά και ο Έλληνας πολίτης, καταθέτοντας τον αριθμό, να ζητάει όλα αυτά. Περιτά είναι όλα αυτά. Οτιδήποτε άλλο. Και μας βάλουν σε σκέψεις γιατί το κάνετε. Διότι από πουθενά από τη διεθνή εμπειρία δεν προκύπτει όλα αυτά τα οποία λέτε. Εάν η κυβέρνηση έχει πραγματικά ειλικρίνεια στην διακήρυξή της, οφείλει πολύ σύντομα, εφόσον από ό,τι κατάλαβα επιμένει στο σχεδιασμό αυτό, να δώσει πλήρως το σχέδιο νόμου με όλες τις λεπτομέρειες και όλα τα δεδομένα και χωρίς καμία παραπομπή σε υπουργικές αποφάσεις, απλές ή κοινές, ή σε διατάγματα που θα εξειδικεύουν όλα αυτά τα πράγματα. Στο πιάτο όλα, καθαρά και εξάστερα, και να δούμε αν πρόκειται για μια αθώα κάρτα εξυπηρέτησης του πολίτη ή για μια κάρτα προσωπικών δεδομένων και συγκέντρωσής τους.